Εκρηκτική είναι η αύξηση των ανέργων στι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι νέε αιτήσει για το επίδομα ανεργία διπλασιάστηκαν σε μία εβδομάδα, ξεπερνώντα τα 6,6 εκατομμύρια, με τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να γονατίζει κάτω από το βάρο τη πανδημία. Οι ειδικοί συμφωνούν πω οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται πλέον αντιμέτωπε με τη μεγαλύτερη αύξηση τη ανεργία στη σύγχρονη ιστορία του και εκτιμούν ότι μέχρι το τέλο Απριλίου μπορεί να χαθούν ακόμα και 20 εκατομμύρια θέσει εργασία. Παρότι η διακυβέρνηση Τραμπ έχει εγκρίνει κονδύλι εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη των εργαζομένων που έχουν πληγεί από την κρίση, πολλοί είναι αυτοί που αγωνιούν για το πώς θα πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. No Δεν έχω ιδέα τι θα κάνω με το ενίκιο τον επόμενο μήνα, που θα βρω τα χρήματα για το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Αφού η μητέρα μου έχασε τη βασική της δουλειά, ο μεγαλύτερος φόβος μας είναι ότι θα μας κάνουν έξωση και θα μείνουμε άστεγοι. Με το 80% των Αμερικανών να ζουν σε συνθήκες περιορισμού των μετακινήσεων, οι οικονομολόγοι εκφράζουν φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των ανέργων είναι πολύ υψηλότερος και εκτιμούν ότι το ποσοστό ανεργίας θα εκτοξευθεί ακόμα και στο 15%.